Και με αυτή την όμορφη μελωδία, στο σημερινό μας επεισόδιο θα αποχαιρετήσουμε το παλιό έτος και θα υποδεχτούμε το νέο, γεμάτη ενέργεια και φυσικά υγεία. Και σήμερα θα φτιάξουμε την πιο αφράτη βασιλόπιτα, με σοκολάτα, κουβερτούρα λιωμένη από πάνω και φυσικά λίγη λευκή σοκολάτα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βασιλόπιτά μας βάζοντας πρώτα απ' όλα βούτυρο νουνού, το οποίο το έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου. Το βούτυρο νουνού θα με βοηθήσει στο να βγει το κέικ ωραίο, αφράτο και φυσικά πολύ μυρωδάτο. Πάρα πολύ ωραία. Στη συνέχεια, στον κάδο του μίξερ θα ρίξουμε ζάχαρη κρυσταλλική. Και με το φτερό, αυτό εδώ πέρα λέγεται φτερό, θα χτυπήσουμε ζάχαρη και βούτυρο για περίπου 3 με 4 λεπτά μέχρι να αφρατέψει το βούτυρό μας. Σαν Γιώργος Τσούλης πιστεύω ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης και μου φέρνει κάθε χρόνο δώρα. Εσάς, τι δώρα θα σας φέρει ο Άγιος Βασίλης φέτος? Για γράψτε κάτω στα σχόλια, τι του ζητήσατε. Πάρα πολύ ωραία! Και με μία μαρίζ θα καθαρίσω λίγο τα τυχώματα του κάδου. Εξαιρετικά. Τώρα, πάμε να ρίξουμε ένα-ένα τα αυγά μας. Θα ρίξω το πρώτο μέσα, κλείνω τον κάδο και χτυπάω. Θα σπάσω και τα υπόλοιπα. Μην τρομάξετε ότι το μείγμα έχει κόψει. Μόλις θα ρίξετε το αλεύρι, όλα θα έρθουν στα ίσια τους. Και πάμε τώρα να βάλουμε τα αρωματικά μας. Ξεκινάω. Λίγο κονιάκ. Αυτό είναι προαιρετικό. Αν δεν θέλετε, δεν το βάζετε. Μέσα το κονιάκ. Βανίλια εκχύλισμα. Πολύ ωραία. Και θα πάρω το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Τέλος και με τα μυρωδικά, πάνε στην άκρη αυτά. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε το υλικό που θα μας δώσει την τέλεια υφή. Και μιλάω για το νουνού γεύσεις σπιτικές, που κάνει τόσο και στη μαγειρική, όσο και στη ζαχαροπλαστική. Κάνει πάρα πολύ ωραίες μπεσαμέλ, παιδιά, δοκιμάστε το. Θα βάλω μέσα περίπου 200 γραμμάρια. Και άλλο λίγο. Και βάζουμε και το αλεύρι μας. Θα βάλω μία δόση στην αρχή, θα ανακατέψω σιγά και μετά συνεχίζω με την επόμενη. Τα Χριστούγεννα είναι μία οικογενειακή γιορτή που μαζεύεται όλη η οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι και γελάει, τρώει. Εμείς όμως οι μάγειρες δουλεύουμε για να περνάτε εσείς καλά. Εσείς να είστε καλά όμως, αυτό έχει σημασία. Μια φορά κάνω στο ένα σπίτι μου, ρε φίλε. Εμένα ο Άγιος Βασίλης πέρσι μου έφερε μια ξυριστική μηχανή. Εκεί κατάλαβα ότι όντως έχω μεγαλώσει και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μου ξαναφέρει αυτοκινητάκι, να μου φέρει κανένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Μου φέρε μία ξυριστική μηχανή. Και το μείγμα για τη βασιλόπιτα είναι πανέτοιμο. Κοιτάξτε εδώ, ωραία υφή που έχει αποκτήσει. Θα πάρω μία μαρίζ. Θα καθαρίσω το φτερό από τη ζύμη. Πολύ ωραία. Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ. Το μίξερ εξαφανίζεται. Έχω ένα υπόγειο εδώ κάτω. Καθαρίζουμε λίγο τα τυχώματα σε περίπτωση που έχει μείνει λίγο αλεύρι. Και τώρα, έχω βουτυρώσει, όπως βλέπετε, μία στρογγυλή φόρμα για κέικ με αποσπόμενη βάση που έχει διάμετρο 30 εκατοστά. Αδειάζουμε το μείγμα όλο μέσα. Απλώνουμε το μείγμα όμοιόμορφα
και κοιτάμε να το έχουμε λίγο πιο φουσκωτό στις άκρες. Γιατί το κέικ έχει την τάση να φουσκώνει προς το κέντρο. Σας βάζω τώρα δίλημα. Σας αρέσει περισσότερο η βασιλόπιτα κέικ ή η βασιλόπιτα τσουρέκι? Είμαστε πανέτοιμοι και ήρθε η ώρα να βάλουμε και το φλουρί. Αλευρώνουμε το φλουρί για να μην κάτσει στον πάτο και μπορεί να δει ο άλλος που είναι. Όταν θα το αλευρώσουμε, αυτό θα μείνει στη μέση. Να μου πείτε stop. Να μου πει κάποιο stop. Το πήγουμε καλά. Το σκεπάζουμε. Οπ! Πραγματικά δεν ξέρω. Κάτσε, θα το κάνω και πιο δύσκολο. Τώρα όντως δεν ξέρω που είναι. Τώρα! Έχουμε ήδη προθερμασμένο το φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα και θα ψήσουμε τη βασιλόπιτά μας για 40 με 45 λεπτά. Πάμε! Όσο ψήνει τη βασιλόπιτα, μην ανοίγετε το φούρνο, γιατί υπάρχει περίπτωση να ξεφουσκώσει. Η βασιλόπιτα είναι έτοιμη, την έχουμε αφήσει και έχει κρυώσει πάρα πολύ καλά και ήρθε η ώρα να βάλουμε από πάνω τις σοκολάτες τις οποίες σας υποσχέθηκα στην αρχή. Αδειάζουμε την κουβερτούρα πρώτα απ' όλα. Τέλος με την κουβερτούρα. Πολλοί όπως και εγώ έχουμε συνηθίσει η βασιλόπιτα να έχει άχνη από πάνω. Εμείς όμως το μήμα σας, γιατί μας έχετε μάθει πλέον, την κάνουμε έτσι λίγο πιο τσαχπίνα. Και πάμε τώρα να βάλουμε και τη λευκή σοκολάτα. Και τώρα τι θα κάνουμε? Με ένα μαχαιράκι θα κάνουμε σχεδιάκι. Ξεκινάμε από εδώ. Προς τα πάνω και μετά προς τα κάτω. Και εδώ. Και φίλες και φίλοι, η βασιλόπιτά μας τελείωσε. Πανέμορφη, μυρωδάτη και πολύ φουσκωτή. Όλη η ομάδα εδώ. Σας εύχεται να έχετε μια τέλεια καινούργια χρονιά, να σας πάνε όλα δεξιά. Κάντε like, share και subscribe, share the love, γιατί αυτό το βίντεο μιλάει για αγάπη. Φιλάκια πολλά και καλή χρονιά!